Η αρχή του τέλους για την πολιτική λιτότητας. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που εξακολουθεί να έρχεται με ρυθμούς χιονοστιβάδας είναι νέα μέτρα φορολογιστίας των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Τα είδαμε και στον προϋπολογισμό, τα βλέπουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο, ενώ χτες το βράδυ στις 10 η ώρα μας κατατέθηκε το σχέδιο νόμου. Με τη μορφή βεβαίως κατεπήγοντος και ήμασταν σήμερα από τις 10 η ώρα το πρωί στην Επιτροπή για να μπει αύριο στην Ολομέλεια και να καθαρίσει το γλυκό βεβαίως τι θα καθαρίσει. Θα καθαρίσει τον ελληνικό λαό. Με τις νέες ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, η κυβέρνηση οριστικοποιεί το χαράτσι το οποίο είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο για λόγους εθνικής ανάγκης. Να σας θυμίσω ότι το χαράτσι είχε προκαλέσει μεγάλη αντίδραση από τους πολίτες, οι οποίοι δήλωναν την αδυναμία τους να πληρώσουν εκτάκτως πάνω από ένα μισθό σε κεφαλικό φόρο. Αυτόν τον κεφαλικό χώρο τον μονιμοποιείτε. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι με το παρόν νομοσχέδιο διευρύνεται η φορολογική βάση και άρα περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι οι ίδιοι που ήδη πληρώνουν υπέρογκους φόρους, δηλαδή οι μισθωτοί, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, θα φορολογούνται αυτοτελώς και για τα περιουσιακά τους στοιχεία και θα πληρώσουν επιπλέον 3,2 δις ευρώ. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει υποφορολογούμενους πολίτες. Στα πλαίσια αυτής της προπαγάνδας έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο για τα αγροτεμάχια. Οι αγρότες οφείλουν όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα να συνεισφέρουν στην επιβίωση και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση έχει ξεζουμίσει τους αγρότες από όπως όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, η κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενώ, όπως επισήμανε και ο βουλευτής μας, ο Θανάσης Πετράκος, με τις επιβαρύνσεις για τις μονοκατοικίες, τις οποίες οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν όχι μόνο φόρο για το ακίνητο, αλλά και ξεχωριστό φόρο για το οικόπεδο, οι φόροι εκτινάσσονται για τους πολίτες της Υπαίθρου. Και το μυστικό είναι πως αν περισσεύει συντελεστής δόμησης, τότε μπαίνει φόρος και για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέχρι τη συμπλήρωση του συνόλου του συντελεστή του οικοπαίδου. Αυτό το έχετε μελετήσει πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και μας το έχετε επιβάλει. Δηλαδή, αν έχω ένα στρέμμα οικόπεδο με συντελεστή δόμησης 0,8 και έκτισε ένα σπίτι 150 τετραγωνικών μέτρων, τότε τα υπόλοιπα 650 τετραγωνικά μέτρα μου τα φορολογείτε ως οικόπεδο. Αυτό λέτε εδώ μέσα. Έλεος. Τους τελευταίους μήνες για το θέμα των αγροτεμαχίων είδαμε να βγαίνουν πολλοί δίθεν αντάρτες βουλευτές της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης. Σήμερα οι δίθεν αντάρτες που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο λένε στους αγρότες ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, γιατί από έναν άδικο φόρο πάνω στη γη τους, πάνω στο εργαλείο με το οποίο παράγουν, κατάφεραν μια έκπτωση σε σύγκριση με τις αρχικές εξαγγελίες. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ούτε όμως αυτή η δίθεν έκπτωση ισχύει, όπως δεν ισχύει και το επιχείρημα ότι οι αγρότες θα πληρώνουν ένα ευρώ το στρέμμα, καθώς το κουμπιτεράκι του έφορα θα προσθέτει όποιον πάνω βλέπω στο να ένα ευρώ... Κυρία συνάδελφα, με συγχωρείτε. Όποιον βλέπω να συνομιλεί με συνάδελφο και δημιουργεί θόρυβο που προκαλεί πρόβλημα στον ομιλητή, από έδρας ονομαστικός θα τον καλώ να σιωπήσει. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, εσείς που ομιλείτε, συνεχίστε. Επαναλαμβάνω, ούτε όμως αυτή η δίθεν έκπτωση ισχύει, όπως δεν ισχύει και το επιχείρημα ότι οι αγρότες θα πληρώνουν ένα ευρώ το στρέμμα, καθώς το κουμπιτεράκι του έφορα θα προσθέτει πάνω στο ένα ευρώ ανάλογα με τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές. Η ουσία της φέμαξης δεν αλλάζει. Λένε πολλοί βουλευτές ότι υπάρχουν μεγαλοαγρότες που πληρώνουν χαμηλούς φόρους. Ισχύει. Όπως ισχύει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, αν ήθελε, ήξερε και μπορούσε να φορολογήσει πιο βαριά αυτούς τους αγρότες. Και μιλάω για το φόρο εισοδήματος. Και σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι αγρότες με μεγάλα εισοδήματα πάνω από 200.000 ευρώ είναι συνολικά 103.
103 είναι οι αγρότες που είναι οι μεγαλοαγρότες που συνεχώς ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης να λέει ότι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, που δεν έχουν πληρώσει και τώρα θέλετε σε αυτούς, στους όλους τους υπόλοιπους, να βάλετε τα χαρέτσια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν δεν είναι 103, ελάτε φέρτε μας εδώ μέσα τη λίστα να μας πείτε πώς είναι, κύριε Στουρνάρα. Λοιπόν, και τους ξέρετε που είναι. Και τους ξέρετε. Και μέσα σε αυτά τα περισσότερα είναι τα μοναστήρια. Και αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, στις υπόλοιπες διατάξεις. Φορολογείται για πρώτη φορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα κλειστά μαγαζιά και τα ανίκια στα σπίτια, οδηγώντας τους μικρομεσαίους που ήδη βρίσκονται στο κόκκινο να πουλήσουν όσο-όσο. Κοινώς να ξεπουλήσουν. Με το άρθρο 44 επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα. Για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ επιβάλλονται πρόστιμα στους επαγγελματίες τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Και βέβαια το σύριαλ συνεχίζεται. Συνεχίστε και σήμερα στην Επιτροπή με τους πληστηριασμούς εκεί που έχετε και φορολογικά κομμάτια για τον ΚΕΔΕ και αύριο θα έρθετε εδώ μέχρι, θέλετε, από το πρωί έως το απόγευμα να έχετε καθαρίσει. Με το άρθρο 48 οι μικρομεσαίοι κινδυνεύουν να χάσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, πριν καν λήξει η προθεσμία καταβολής του φόρου. Η κυβέρνηση εισηγείται το επαχθές μέτρο προληπτικής κατάσχεσης, επιτρέπει τις εφόδους της εφορίας χωρίς εισαγγελική έγκριση στα σπίτια των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ ακόμα κι αν ο επαγγελματίας έχει κάνει ρύθμιση, επιτρέπεται στην εφορία χωρίς καμία προειδοποίηση να δεσμεύει τις τραπεζικές του καταθέσεις, ακόμα και αυτές που προορίζονται για μισθούς και προμηθευτές. Αντίστοιχα μέτρα, βέβαια, είχε εισάγει η κυβέρνηση με τον νόμο 3888 του 10 για έκτακτους λόγους. Ωστόσο, ουδέν μονιμότερο του έκτακτου για αυτή την κυβέρνηση. Και αυτές οι διατάξεις δεν χρησιμοποιούνται για τους φοροδιαφεύγοντες, αλλά για αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν. Και επιμένει να συσκοτίζει εντέχνως την τεράστια διαφορά μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων. Και επειδή δεν πιάνει τους φοροδιαφεύγοντες, επιμένει να τονίζει αυτούς που αδυνατούν, να σακίζει αυτούς που αδυνατούν να καταβάλουν τους φόρους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, αδυνατώντας να υποστηρίξει απέναντι στο λαό τη φορομπηκτική πολιτική της, έχει επιστρατεύσει το παλιό επιχείρημα με τους κομμουνιστές που θα αρπάξουν τις κατσίκες του κόσμου. Και πάνω σε αυτό το ανεδαφικό επιχείρημα πάτησε και ο συνάδελφος, όπως ξεκινήσαμε την απογευματινή συνεδρίαση, ο κύριος Αυγενάκης, και είπε πως το νομοσχέδιο αυτό είναι αριστερό. Τι άλλο θα ακούσουμε? Άρα υποστηρίζει ότι το σχέδιο νόμου είναι η κλοπή της περιουσίας του ελληνικού λαού κατά τους δεξιούς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ισχυρίζονται οι κύριοι της κυβέρνησης ότι η αριστερά είναι ενάντια στην περιουσία και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει κυβέρνηση, θα επιβάλλει δυσφάστακτους καθολικούς φόρους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα επιχειρήματα αυτά που θυμίζουν τη δεξιά του παπάγου δεν πρόκειται να σας γλιτώσουν από την οδυνηρή πτώση σας. Έτσι είναι, κύριε Αυγενάκη. Η αριστερά πάντα διεκδικούσε να έχει σπίτι ο εργάτης, να έχει χωράφι αγρότης, να έχει τη δουλειά του επαγγελματίας σε συνδυασμό με την πρόσβαση των πολιτών, την απρόσκοπτη πρόσβαση και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, φυσικά με μια άλλη δημόσια διοίκηση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και είναι η κυβέρνηση και η Τρόικα, λοιπόν, που πετάνε οικογένειες έξω από τα σπίτια τους. Αγρότες έξω από τα χωράφια τους που κόβουν το ρεύμα στα νοικοκυριά και μοιράζουν λουκέτα στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προσθέτουν χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους στο μακρύ κατάλογο της διαθεσιμότητας, με απολύσεις στις περισσότερες τελικά των περιπτώσεων. Γιατί διαθεσιμότητα ίσον απόλυση. Η αριστερά ήταν και είναι ενάντια στη συσσόρευση του πλούτου. Αυτή τη συσσόρευση πλούτου υπηρετείτε εσείς, θυσιάζοντας τις ζωές του λαού αυτής της χώρας, για να διατηρήσουν αυτοί που μας έφεραν ως εδώ το παντεσπάνι τους. Σε αυτό το νομοσχέδιο, με το άρθρο 33, δίνεται και άλλα παραθυράκια στις offshore για να φοροδιαφεύγουν. Με τα άρθρα 14 και 15 είναι η τελευταία πρόταση, δίνεται νέες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Με το άρθρο 25 κάνετε δωράκια στις τράπεζες. Παρακαλώ, και αυτή τελειώνετε. Είναι η πολιτική σας σκληρά, ταξική και σκληρά βάρβαρη. Καταψηφίζουμε βεβαίως το σχέδιο νόμου της φορολογίας του λαού. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ πολύ να τηρείτε ο χρόνος. Το λόγο έχει ζητήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, κ. Κουκούτσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.